Έτοιμη να αποτελέσει σημαντικό μέρος του δικτύου υδατοδρομίων της χώρας θα είναι σύντομα η Κρήτη, καθώς μετά και την έγκριση του υδατοδρομίου της Κισάμου συμπληρώνονται τα υδάτινα πεδία του νησιού. Και μένει μια έγκριση από το ΓΕΝ και θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν σημαίνει ότι θα πετάξουν φέτος τα αεροπλάνα, αλλά τουλάχιστον φτάσαμε στο επίπεδο που είναι όλοι οι άλλοι. Και έτσι, όταν θα γίνει το δίκτυο, γιατί για να υπάρχει, να λειτουργούν τα υδατοδρόμια πρέπει να υπάρχει δίκτυο, θα είναι και η Κίσαμος μέσα. Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων, ωστόσο, καλείται να ξεπεράσει γραφειοκρατικούς κοπέλους που δημιουργούνται από τον χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κισάμου ως δασικό και παρά το γεγονός ότι με νομοθετική παρέμβαση αντίστοιχα προβλήματα σε όλη τη χώρα αντιμετωπίστηκαν. Ας πω, δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι αισιόδοξος ή όχι, γιατί παρότι ψηφίστηκε νόμος από το ελληνικό κράτος ότι τα λιμάνια δεν είναι δασικά, μερικοί στο δασαρχείο δεν το αποδέχονται ούτε αυτό. Και έτσι παραμένει τμήμα του Καβονησίου δασικό παρά τον νόμο. Και η επόμενη κίνησή μας είναι η προσφυγή στον Υπουργό. Μήπως αλλάξει αυτή η απόφαση. Οι ενέργειες για την δημιουργία υδατοδρομίου στην Κίσαμο άρχισαν πριν από 3 χρόνια και ενώ το 2010 είχε απορριφθεί το αίτημα που αφορούσε στην χωροθέτησή του στο λιμάνι της Ούδας. Είπαμε ότι στην Κίσαμο θα είναι ένα καλό μέρος για να γίνει εκεί, είχε όλες τις προοπτικές και βάλαμε και στόχους ότι μπορεί σε μια τριετία μέσα να είμαστε πολύ κοντά στην ίδρυσή του. Σήμερα μπορώ να το πω ότι τηρούμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν έχουμε εκλογές, αν λέμε ψέματα ή προεκλογικές αναγγελίες. Είμαστε μια υπογραφή πριν τελειώσει το υδατοδρόμιο όσον αφορά το υδάτινο πεδίο Κισάμου. Η Κρήτη πάντως με βάση τον σχεδιασμό θα αποτελέσει μια από τις κορυφαίες αγορές για την δραστηριοποίηση υδροπλάνων. Ήδη έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης του υδατοδρομίου Ρεθύμνου, ενώ στο τελικό στάδιο βρίσκεται το υδατοδρόμιο Ιεράπετρας και ακολουθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης σε Χερσόνησο, Ηράκλειο, Σιτία, Μαλεβίζη, Κόκκινο Πύργο Φεστού, καθώς και υδάτινα πεδία σε Πλακιά και σε σειρά παραθαλάσσιων ξενοδοχείων της Κρήτης.